από τα πλέον επίσημα χείλη, η Τουρκία επιβεβαιώνει την έναρξη της γεώτρησης του Πορθητή στην Κυπριακή ΑΟΣ. Γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων του της Διεθνής Εκκλήσης, ο Φατίχ τον ΜΕΣ διαμηνεί πως μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα φτάσουμε τον στόχο μας. Sondajımız 3000 metreleri aşmış durumda, 3100 metre civarında. Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5000-5500 metreler seviyesine inmek. Yaklaşık bir 100-120 günlük bir iş programımız var. Από την Ιαπωνία, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας με περισσό θράσος επαναλαμβάνει την αποφασιστικότητα της Άγκυρας για συνέχιση των ενεργειακών της σχεδιασμών, προαναγγέλλοντας την κάθοδο του δεύτερου τουρκικού γεωτρύπανο για βούς, το Στίβο Μάχης. Perşembe günü uğurlayacağız. Öyle tahmin ediyorum. İşte onlar da Temmuz başı gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak. Και ενώ οι διπλωματικές μηχανές Λευκοσίας Αθηνών παίρνουν φωτιά με στόχο την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Άγκυρα, ο Τον ΜΕ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Doğu Akdeniz'de enerji denkleminin dışına Türkiye'yi atmaya çalışanlar, Türkiye'siz bir çözümün olmadığını, realistik bir çözümün olmadığını onlar da zaten farkında ama ifade edemiyorlar. Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν πάντως την ίδια ώρα δορυφορικές φωτογραφίες του τουρκικού γεωτρύπανου. Σε αυτές, το αγκυροβολημένο 36 μόλις ναυτικά μίγια ανοιχτά της Πάφου Φατίχ φαίνεται να βρίσκεται υπό την προστασία φρεγάδας του τουρκικού πολεμικού ναυτικού κατά πλήρη παράβαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.